Χαίρετε, με λένε Νάσο και θα δείξω μια εγκατάσταση σε Windows XP Professional Service Pack 2. Η εγκατάσταση θα ακολουθήσει μόλις τώρα. Ξεκινήσουμε την εγκατάσταση, αυτό είναι το laptop, το ανοίγουμε. Πατάμε F2, ώστε να μπούμε στις ρυθμίσεις του BIOS. Σε μερικούς υπολογιστές ίσως να θέλει F10 ή F11 πιο σπάνια, ή κάτι άλλο, αλλά σχεδόν πάντα είναι F2 ή F10. Περιμένουμε λοιπόν να πει στο BIOS, θα κάνουμε μερικές αλλαγές ώστε να ξέρουμε ότι θα διαβάζει το CD οπωσδήποτε. Πάμε στο boot sequence ή first boot device, εξαρτάται με το BIOS. Τα BIOS αλλάζουν από υπολογιστή σε υπολογιστή, δηλαδή με λίγα λόγια, άμα είστε αρχάρι και μπείτε στο BIOS και το δείτε τελείως διαφορετικό, μην αγχωθείτε, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Πάμε εδώ πέρα και εδώ που λέει CD DVD, CDRW Drive, γενικά μπορεί να γράφει κάτι άλλο, μπορεί να γράφει OptiArc π.χ. σε μερικούς υπολογιστές ή OptiArc CD ή κάτι τέτοιο. Είναι αυτό που, από το οποίο θέλουμε να μπουτάρει, το βάζουμε πρώτο ώστε να είμαστε σίγουροι ότι θα διαβάσει το CD και θα μπει στα Vista. Τώρα, επειδή είναι και laptop και έχουν κάνει τις βλακίες με τα Vista και δεν μπορούμε να εγκαταστήσουμε τα XP πολλές φορές, πρέπει να κάνουμε το SATA operation από HHCI να γίνει ATA. Αυτό δεν μπορεί να γίνει απευθείας σε όλους τους υπολογιστές όπως αυτόν, σε μερικούς άλλους μπορεί να γίνει. Πάμε στο Flash Cache Module και το κάνουμε OFF. Και εφόσον γίνει αυτό, μπορούμε να πάμε στο SATA και να το κάνουμε ATA από HHCI. Μας λέει κάτι μπουρδες εδώ πέρα για να μας πείσει να μην αλλάξουμε τα Vista και να βάλουμε XP. Έχουμε κάνει τις αλλαγές, πατάμε ESC, Save and Exit. Έτοιμο το BIOS. Και τώρα ξεκινάμε για την εγκατάσταση των XP. Βγάζει αυτήν εδώ την οθόνη που πατάμε Enter. Και τώρα ξεκινάει αυτή εδώ η οθόνη, η οποία θα περιμένουμε λίγο να συνεχίσει, οπότε πάμε στην αναμονή. Βλέπουμε Setup Starting Windows και λέει εδώ πέρα τις τρεις επιλογές που έχουμε. Του Setup Windows XP να press Enter, δηλαδή άμα πατήσουμε Enter ξεκινάμε την εγκατάσταση των Windows. Μετά, άμα θέλουμε να κάνουμε repair, δηλαδή να διορθώσουμε κάποια βλάβη που έχουν πάθει τα XP που ήδη έχουμε για παράδειγμα, πατάμε το R και σε περίπτωση που μετανιώνουμε το ότι θέλουμε να κάνουμε την εγκατάσταση των XP, πατάμε F3. Σε περίπτωση που πατήσουμε F3, θα μας ρωτήσει αν είμαστε σίγουροι, αν είμαστε σίγουροι ξαναπατάμε F3, το πατάμε για δεύτερη φορά και τελειώσαμε. Εμείς πατάμε Enter εδώ πέρα. Και περιμένουμε και πάλι, επειδή τα συγκεκριμένα Windows είναι αυθεντικά, μιας και τα κατέβασα από το πανεπιστήμιο, έχει το License Agreement. Σε περίπτωση που δεν έχετε αυθεντικά Windows, επειδή ξέρω ότι περισσότεροι δεν θα έχετε, δεν θα βγάλει καθόλου αυτήν την οθόνη, απλά θα βγάλει την επόμενη. Εγώ πατάω F8 για να συμφωνήσω και καλά με τις βλακίες εδώ και απλά περιμένω. Εδώ πέρα μου βγάζει λοιπόν τα partition που υπάρχουν ήδη. Τώρα γιατί έχουν γίνει όλα αυτά εδώ πέρα δεν ξέρω, δουλειά της Dell. Όσοι δεν έχετε agreement κατευθείαν θα βάλεις αυτήν την οθόνη. Λοιπόν, θέλουμε να διαγράψουμε όλα τα partition και να φτιάξουμε από την αρχή καινούρια. Πατάμε το D για να διαγράψουμε το συγκεκριμένο και μετά το L.
όπως βλέπετε, unpartition space. Ξαναπατάμε το D για το επόμενο partition, μετά το L. Ξαναπατάμε το D και για αυτό το partition και μετά το L. Οπ. Δεν έχει. L έχει Enter. Και μετά L. Απλά μας προειδοποιήσει ότι μέσα σε αυτό βρισκόταν το λειτουργικό. Μάλλον πολύ κάποιοι έχουν με τα βρίστα. Λοιπόν, και μένει το τελευταίο partition ξανά D και εδώ πέρα L. Unpartition space. Έχουμε 152.625 MB. Ο σκληρός είπε ότι είναι 160 γίγα. Οπότε θα τον χωρίσουμε σε partition για να βάλουμε μετά και κάποια άλλα λειτουργικά. Άμα θέλετε να κάνετε κατάσταση σε όλο το μέγεθος του σκληρού τα Windows, πολύ απλά πατάτε Enter. Για να φτιάξουμε στο partition πατάμε το C. Εδώ πέρα μας ζητάει το μέγεθος του partition που θέλουμε να καταχωρήσουμε για να βάλουμε τα Windows. Θα επιλέξουμε μόλις 35.000, δηλαδή περίπου 35 GB, και πατάμε Enter. Μόλις δημιουργήσαμε λοιπόν ένα partition 35 GB για τα Windows. Αυτό το έκανα διότι τα Windows θέλουν πολλά προγράμματα τα οποία δυστυχώς θέλουν πολύ χώρο. Άμα έχετε μεγάλο σκληρό, όπως στο desktop τον υπολογιστή που έχω 320, θα σας συμβούλευα να βάλετε γύρω στα 60 GB και τον υπόλοιπο να τον αφήσετε για backup. Πατάμε install, το partition space θα το φτιάξουμε μετά στο επόμενο λειτουργικό. Και έχει δύο επιλογές. Η πρώτη επιλογή είναι γρήγορη, η δεύτερη είναι κανονική. Συστήνω την κανονική επιλογή, αν και καθυστερεί αρκετά, αλλά δεν πειράζει. Πατάμε Enter και ξεκινάει το format. Εδώ στην αναμονή και συνεχίζουμε μετά. Τελείωσε το formatting και τώρα ξεκινάει μια δεύτερη διαδικασία στην οποία απλά περνάνε τα αρχεία που χρειάζονται μέσα στο λειτουργικό, μέσα στον υπολογιστή, στο σκληρό. Θέλει λίγο λιγότερο χρόνο αυτό, αλλά πάλι είναι αρκετός, οπότε πάλι στην αναμονή για να συνεχίσουμε. Βγαίνουμε σε αυτήν εδώ την οθόνη, όπου θα γίνει το restart για να ξεκινήσει και η εγκατάσταση. Ξανανοίγει ο υπολογιστής και ήρθε η ώρα να ξεκινήσει η εγκατάσταση. Μπουτάρει από το CD μια σχέση, δεν έχει και τίποτα άλλο να κάνει. Και ένα Windows XP. Εδώ ξεκινάει ουσιαστικά η εγκατάσταση. Λέω ότι θέλει 39 λεπτά, αλλά προφανώς για καινούριους υπολογιστές όπως αυτό εδώ πέρα που είναι διπύρνο θα χρειαστεί το μισό χρόνο ουσιαστικά, δηλαδή γύρω στα 20 λεπτά. Αναμονή το 20 λεπτό και μετά συνεχίζουμε. Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης βγήκε αυτή εδώ η επιλογή για να επιλέξουμε γλώσσα και πληκτρολόγιο. Συνήθως δεν βγαίνει, αλλά σε περίπτωση που βγει πατήστε Next. Εδώ θέλει το όνομα και το όνομα της επιχείρησης στην οποία δουλεύουμε. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό, μπορείτε να γράψετε οτιδήποτε. Εγώ γράφω το όνομά μου, δεν γράφω την επιχείρηση, δεν γράφω επιχείρηση μια και δεν είμαι σε κάποια επιχείρηση. Και εδώ ζητάει τον κωδικό, να τον βρούμε, τον καταχωρούμε και συνεχίζουμε. Μισό λεπτό.